Ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτας, κύριος Θεολόγος, τέλεσε τα εγκαίνια των νέων διαμερισμάτων του Θεμελίου. Το Θεμέλιο είναι μια πρότυπη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες. Είναι μια προσπάθεια η οποία αξίζει πολλά συγχαρητήρια και κυρίως την προσευχή και την στήριξη όλων μας. Παρέχεται η δυνατότητα μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, ανθρώπινο, οικογενειακό θα έλεγα, τα παιδιά μας να ζήσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους, να χαρούν την ομορφιά της κοινωνικότητος, αλλά και την θαλπορή της οικογενείας. Πρόκειται για ένα νεόδμητο κτίριο πλήρως εξοπλισμένο που εντάσσεται στις προσπάθειες του ΚΑΜΕΑ Σερών για λειτουργία δομών αποσυλλοποίησης. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να γίνει παντού. Θα θέλαμε δηλαδή όσα από τα παιδιά μας με την νοητική υστέρηση ή με οποιαδήποτε άλλου τύπου αναπηρία βρίσκονται μέσα σε ιδρύματα και ειδικά για πάρα πολλά χρόνια, να μπορέσουμε να προλάβουμε πρώτον να μην κάνουν πολλά χρόνια σε ιδρύματα και κυρίως να μπορέσουμε να τους περάσουμε σε μια διαδικασία σαν αυτή που βλέπετε εδώ, η οποία τη βλέπετε κι εσείς, έχετε τα πλάνα σας, μπορείτε να δείξετε, να καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος φοβάται, ο οποίος δεν ξέρει, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα άγνωστο. Αντιμετωπίζει ανθρώπους δηλαδή που ως τώρα είχε συνηθίσει να τους βλέπει με διαφορετικό μάτι. Το όνομα αυτού Θεμέλιο και είμαστε εδώ για να θεμελιώσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε σχέση και τους ανθρώπους που είναι στα ιδρύματα, που ζουν στα ιδρύματα, οι οποίοι μπαίνουν με προοπτική να μείνουν για πάντα μέσα. Φανταστείτε ένα νέο παιδί, το μέλλον του να είναι η ζωή του σε ένα ίδρυμα. Αυτό λοιπόν και μόνο μας κινητοποιεί και θεωρούμε υποχρέωσή μας, όσοι ασκούμε διοίκηση σε αυτούς τους φορείς, να φροντίσουμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν την κοινότητα. Η προσπάθεια για την αποασυλλοποίηση συνεχίζεται, ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να ζουν σε μια κατοικία με μορφή οικογενειακής θαλπορής, ότι η ανοιχτή δομή μέσα στην κοινότητα είναι ο ιδανικός τρόπος για να αναπτύσσει ένα άτομο τις δυνατότητες που έχει, να ολοκληρώνει την προσωπικότητά του. Αυτή τη στιγμή στα διαμερίσματα φιλοξενούνται 13 άτομα τα οποία ζουν αρμονικά μεταξύ τους υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία. Στόχος, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι τα παιδιά αυτά όχι μόνο να μάθουν να ζουν μόνα τους, αλλά να βγουν και στην αγορά εργασίας. Το έχουμε ξεκινήσει και σε άλλες περιοχές. Προσπαθούμε να βρούμε και τα χρήματα που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε τώρα με τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας ενθουσιασμός, να το πω έτσι, και από τις διοικήσεις και από τα παιδιά που τους αφορά πιο πάνω απ' όλα, πιο πάνω απ' όλους, περισσότερο απ' όλους, και από τους εργαζόμενους να μπορέσουμε να στηρίξουμε τέτοιες δράσεις. Επομένως, να περιμένετε ένα πλήρες σχέδιο σχετικά σύντομα για όλα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας που είναι 12. Τα συγκεκριμένα παιδιά τα οποία προέρχονται από ιδρύματα, από πρόνοια, από εγκαταλελειμμένα ή από φτωχές οικογένειες κλπ. Έχουμε μία λύση, να το πω έτσι, να τους οργανώσουμε εντός εισαγωγικών βέβαια στις περίφημες επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.